Λοιπόν, συγχαρητήρια στους παίχτες. Αυτοί, όπως σας είπα από την πρώτη μέρα που είμαι εδώ, είναι πρωταγωνιστές. Αυτοί θα κρατήσουν την ομάδα από ό,τι φαίνεται στην κατηγορία. Κάναμε το μεγαλύτερο από τα άλματά μας για να μείνουμε και φέτος στην κατηγορία, που είναι πολύ σημαντικό και για το νησί και για την ομάδα και για την Super League, γιατί η Καλονή κοσμεί και με την καλή της παρουσία, αλλά και με το ήθος που έχει σαν ομάδα, κοσμεί τη Super League. Λοιπόν, σίγουρα ο Πανιώνιος ήταν ένας από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που ήρθαν εδώ. Όλη την εβδομάδα αυτό έλεγα στην ομάδα, ότι προσέξτε, είναι η ομάδα που κάνει τις περισσότερες ευκαιρίες στη Super League μετά από τις τρεις μεγάλες. Και πράγματι έτσι ήταν, καλύτερος από εμάς στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ στο δεύτερο οι αλλαγές βοήθησαν σημαντικά και πήραμε μία νίκη, όπως σας είπα και στην αρχή, που ίσως είναι η πιο σημαντική για την παραμονή σε κατηγορία. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίχτες. Τώρα, επειδή έμαθα μετά από τόσα χρόνια που είμαι ποδοσφαιριστής και προπονητής ότι οι φίλαθλοι της Καλονής, αυτοί οι χούλιγκανς της Καλονής, του Πανετολικού, του Πανθρακικού, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια τα έσχη, στείλω ένα μήνυμα στον υφυπουργό και του λέω ότι είναι μεγάλη και τεράστια ευκαιρία, γιατί το οφείλω να το κάνω, γιατί είμαι άνθρωπος ποδοσφαίρου και έχω ήθος και αγαπώ τον χώρο. Είναι μεγάλη τεράστια ευκαιρία να σώσουν το ποδόσφαιρο. Αυτή η καινούργια εκλεγήσα κυβέρνηση είναι ευκαιρία τεράστια. Να γίνουν ήρωες, να γίνουν μάγκες, όπως λέμε εμείς στο ποδόσφαιρο, και να σώσουν το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και θα αφήσουν την Καλονή και τον κόσμο της, θα αφήσουν τον Πανθρακικό και τον κόσμο του. Ξέρουν ποιοι δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα, να βάλουν το μαχαίρι και να φτάσει μέχρι το κόκαλο και να το ξύσουν για να σωθεί το ποδόσφαιρο. Διότι σε αυτόν τον χώρο υπάρχουν και υγιείς δημοσιογράφοι, υπάρχουν και υγιείς προπονητές, υπάρχουν και υγιείς ποδοσφαιριστές και υγιείς φίλαθλοι και πρόσωπα τα οποία διοικούν και θέλουν ένα καλύτερο ποδόσφαιρο και είναι ευκαιρία να μας κάνουν όλους χαρούμενους σε ένα χώρο που είναι ο καλύτερος αθλητικά που υπάρχει στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ομάδα σας στην κυριολεξία μεταμορφώθηκε με την είσοδο του Λεωζίνη, πάνω από αυτά που είδατε, έτσι. Εγώ τους βάζω τους παίκτες. Ο πλέον αρμόδιος για να το καταλάβετε αυτό. Θεωρείτε ότι σας δικαίωσε, μιας και στους προηγούμενους αγώνες είχατε πει ότι ήταν πολύ καλός, δεν ικανοποιούσε. Ο παίκτης που κάνει τη διαφορά, σας είχα πει, είναι αυτό το παιδί. Και εγώ θα χαρώ σαν προπονητής Καλονής αυτόν τον παίκτη που έβλεπα από την τηλεόραση, που τον θαύμαζα, που ήξερα τα ποιοτικά του προσόντα, να έρθει και να βοηθήσει την ομάδα. Ο Λεωζίνιο είναι ο παίχτης που κάνει τη διαφορά στην Καλονή. Όπως και ο Ναβάρο. Τα έχω πει και στους δύο, παρουσία και των ποδοσφαιριστών. Κάνουμε πολλές συζητήσεις και τους είπα ότι αδικούν τους εαυτούς τους. Ο Βλάχος είναι σήμερα, αύριο δεν θα είναι. Εσείς, σαν ποδοσφαιριστές που είστε και καλοί ποδοσφαιριστές, δεν θέλετε να είστε στην Καλονή, να είστε κάπου άλλο, πρέπει να παίξετε. Και αδικείτε τον εαυτό σας, διότι πραγματικά είδαμε δύο παιδιά, τα οποία. Ναβάρο όχι τόσο πολύ, αλλά το Λεωζίνιο τον έχω αφήσει 2-3 αγώνες έξω. Και όχι μόνο δικαίωσε τον εαυτό του, δεν δικαιώνει ούτε εμένα ούτε την ομάδα, τον εαυτό του. Και κατά συνέπεια και την ομάδα. Και είναι ο άνθρωπος, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, που όταν η μπάλα τουλάχιστον φτάνει στα πόδια του, εγώ σαν προπονητής αισθάνομαι σιγουριά. Έκανε διαφορά, άλλαξε. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά, όπως και το άλλο το παιδί ο Στεμπάνοβιτς. Πολύ καλή παρουσία. Πολύ καλές παρουσίες. Και οι τρεις. Χάθηκε η μπάλα. Και εμένα αυτό μου αρέσει. Ήμουν πάντοτε ένας παίχτης έτσι, τέτοιος. Σαν προπονητής δυστυχώς δεν βρήκα τις συνθήκες όπου δούλεψα να μπορούμε να κάνουμε αυτά. Αλλά υπάρχουν εδώ κάποια παιδιά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να ευχαριστείτε και ο κόσμος και να ευχαριστούμε και εμείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Και να κερδίζουμε. Τελευταία, συγγνώμη και ο Βίλιππ Αναγκρέμπου, θεωρείτε ότι αυτή η νίκη θέλουμε ακόμη μία ναι. Για να είμαστε και μαθηματικά. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι θέλουμε άλλη μία νίκη για να είμαστε και μαθηματικά καλυμμένοι. Και μπορούμε να τα καταφέρουμε, τουλάχιστον στην έδρα μας, στο σπίτι μας εδώ, να πάρουμε όλα τα παιχνίδια. Και να φτάσουμε και πιο ψηλά, μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Αλλά και να μου δοθεί και η ευκαιρία να βάλω κάποια παιδιά, τα νέα εδώ που είναι από τη Μυτιλίνη. Έχουμε καλούς παίχτες. Να παίξουν, να δείξουν και αυτοί ότι αξίζουν να είναι στην κατηγορία και στην ομάδα. Η άποψή σας, κύριε Βλάχο, για τον προπονητή. Ο Μιχάλης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θα μαθαίνετε πάντα την αλήθεια, δεν φοβήθηκα ποτέ και θα μαθαίνετε την αλήθεια. Από το πρώτο μάτς που έπαιξε την περασμένη εβδομάδα, όλοι ήταν φοβισμένοι για τον Μιχάλη, εκτός από μένα. Όταν ήμουν στην Τρίπολη, τον ήθελα να τον πάρω εκεί, να παίξει στην ομάδα της Τρίπολης,
Του έχω τεράστια εμπιστοσύνη. Είναι ένα σοβαρότατο παιδί. Είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Και είναι ευτύχημα που παιδιά σαν τον Βάλιο, νεότερα παιδιά, έχουν τέτοια παιδιά δίπλα τους και τον Χωριανόπουλο να τους καθοδηγούν και να είναι και συμπαίχτες τους. Είναι ευτύχημα και για μένα που τον έχω παίχτη. Ευχαριστούμε. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το σοβαρό. Ναι. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.